Dali vapor, dali vapor! Dali! 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 Dali!
συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Πιστεύω ότι μέχρι να φάμε τον πρώτο γκολ είχαμε μια καλή παρουσία στο παιχνίδι. Χάσαμε μια-δύο ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα μετά τον γκολ τα τρίκαλα ήταν καλύτερα. Πιστεύω θέλαμε πιο πολύ την νίκη από εμάς και την πήραν. Και συγχαρητήρια. Εμείς δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις από το κέντρο και μπροστά. Έχουμε κάνει μια πορεία που σύμφωνα με το ρόστερ μας πιστεύουμε είναι καλή. Παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος θα τα παλέψουμε για να έχουμε όσο μπορούμε καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Έχουμε το ευχάριστο που αυτό πιστεύω και είναι θετικό και για τα Τρίκαλα ότι έχουμε πολλά παιδιά από την περιφέρεια του νησιού της Λευκάδας και από τον τόπο μας τον Ιδρύ. Και από ό,τι βλέπω το ρόστερ των Τρικάλων μπορεί, δεν ξέρω αν θα βγει να πάρετε την πρώτη θέση, δεν ξέρω αν έχετε ακόμα περιθώριο. Αλλά υπάρχει όμως ένα σκελετός, από ό,τι ξέρω εγώ και από ό,τι σαν προπονητής μελετάω, με 15 με 17 παιδιά που είναι ντόπιοι από εδώ, που θα αποτελέσουν ένα κορμό καλό για την επόμενη σεζόν. Και δεν ξέρουμε κιόλας κι αν, από ό,τι ακούγεται, μπορεί να είναι και δεύτερη θέση, για δύο ομάδες να είναι η άνοδο. Αυτά από μένα. Συγχαρητήρια και πάλι στο Μίκη και στην ομάδα. Λοιπόν, και εμένα συγχαρητήρια στα παιδιά των Τρικάλων. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε και ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι ένα σημείο. Μετά δεχτήκαμε τον γκολ, προσπαθήσαμε να σοφαρίσουμε, δεν μας βγήκε. Από εκεί και πέρα ήταν όλα τυπικά νομίζω. Παίξαν καλύτερα. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε μια οικογένεια. Κοιτάμε μπροστά, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σε σχέση με αυτούς που είμαστε, αυτοί που είμαστε σε κάθε προπόνηση, τη βγάζουμε με λίγα άτομα, δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να ήμασταν. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όπου μας βγάλει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από την πλευρά μου τα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές που είναι αποκλειστικά δική τους νίκη. Τα ήθελα όμως να δώσω συγχαρητήρια, δεν το εννοώ τυπικά, πραγματικά στην ομάδα του Νιντρή που ήταν μια πεντακάθαρη ομάδα, μια ομάδα που ήθελε να παίξει μπάλα, που όντως το πρωτομήχρονο μπορεί να μην είχαμε δεν είχαμε το ρυθμό γιατί μας κλείσανε αρκετά καλά, αλλά έχω μείνει ως έναν βαθμό ικανοποιημένος. Νομίζω ότι τα Τρίκαλα πρέπει να παίρνει πολύ πιο εύκολα, να κερδίζει. Καταρχήν θέλω να αυτή τη νίκη τα παιδιά να αφιερώνουν στους αυτούς που αγαπάνε τα Τρίκαλα και να ζητάμε συγγνώμη σε αυτούς που στεναχωρηθήκανε. Εγώ σαν προπονητής θα ήθελα να δώσω, θα πω ότι ένα συγγνώμη σε αυτούς τους συναδέλφους που παρακαλάνε να έρθουν στα Τρίκαλα, που βγαίνουν στα ράδια και τέτοια, που τους στεναχώρησα και κερδίσαμε σήμερα και δεν έφυγε ο Τσίρκοβιτς. Για μένα είναι τιμή που είμαι στα Τρίκαλα, προπονητής, με σχέση με όλους τους προπονητές που, ενώ θέλουν ότι έχουν προσωπικότητα, παρακαλάνε να έρθουν στα Τρίκαλα. Ξέρω ότι αυτή η καρέκλα των Τρικάλων είναι πολύ πρόκληση για πολλούς. Εγώ είμαι τυχερός που είμαι εδώ στα Τρίκαλα τον Ρόι και τιμώ αυτό που κάνω. Από εκεί και πέρα και στον κόσμο θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι πρέπει να στηριχθεί αυτά τα παιδιά, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι αρκετά παιδιά είναι από τα Τρίκαλα. Έχουν ταλέντο, να έχουν υπομονή και φωνές αυτές του πρώτου μηχρόνου από κάποιους που θέλουν ότι θέλουν μπάλα. Παίξτε μπάλα, να μην πω τώρα, δεν κάνει να πω πώς οι υβρισιές δεν βοηθάνε πουθενά. Τα παιδιά πραγματικά έχουν το φιλότιμο, έχουν ταλέντο, κάνουν μια προσπάθεια, έχουν μια πίεση, παίζουν κάθε παιχνίδι με το πλάτη στο τοίχο και πιστεύω ότι θέλουν στήριξη. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια. Κηρύσαμε σήμερα ένα παιχνίδι. Κυριακή είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα γιατί είμαστε Τρίκαλα. Παρόλο που το Κασιόπι είναι πρώτο, ναι, εμένα, αλλά εμείς είμαστε Τρίκαλα και οφείλουμε να πάμε σαν μια ομάδα που έχει προσωπικότητα και ταυτότητα και να κυνηγήσουμε την νίκη. Αν καταφέρουμε, τότε έχουμε ακόμα ελπίδες μαθηματικές να πάρουμε την πρωτιά. Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια στον συνάδελφο για μια πολύ καλή δουλειά που κάνει στον Ιδρύ και συγχαρητήρια και στα παιδιά που έχουν πάρει το παιχνίδι.
κάποιος στην ομάδα, υπάρχει πίεση στο πρόσωπό σας, γιατί είπατε ότι κάποιος συνάδελφός σας και προφανώς και αρκετοί από όλους θέλουν τη θέση σας. Αυτό δημιουργεί άγχος. Εμένα προσωπικά, επειδή ούτε ψώνιο είμαι τίποτα, ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι, έχω μια αξιοπρέπεια σαν άνθρωπος και πιστεύω προσωπικότητα, σαν προπονητής, και όπως είπα, το κομμάτι κάνει ο κ. Ζαχόπουλος αυτή τη στιγμή. Έχω μια, θα έλεγα, άψογη συνεργασία και όπως είπα, είναι κρίμα για κάποιους ανθρώπους που έχουν προσωπικότητα εντίθεν, που παρακαλάνε και διαφημίζουν μόνοι τους το αυτό τους και θέλουν να έρθουν στα Τρίκαλα. Είναι κρίμα, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή όμως εγώ είμαι προπονητής και χαίρομαι που είμαι προπονητής σε αυτά τα παιδιά. Όχι, δεν χρειάζεται. Πιστεύω ότι τα γνωρίζετε και εσείς ίδιοι, ειδικά ο Βαγγέλης που μπορεί να σας πει κιόλας, τα ξέρει ο Βαγγέλης ήδη. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους και όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, αλλά και σε όλους όσους βοηθάνε αυτή η ομάδα να είναι σε αυτό το σημείο που είναι. Να είστε σίγουροι πως με τον προπονητή που έχουμε γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα λέμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά και αυτό φάνηκε πιστεύω στο γήπεδο σήμερα, αν και στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω δεν ήμασταν όπως έπρεπε να ήμασταν. Αλλά φάνηκε πιστεύω ότι θέλαμε τόσο πολύ το παιχνίδι για να κερδίσουμε. Προχωράμε και να είστε σίγουροι ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά την ομάδα. Αυτό. Ερώτηση για τον Μίλο.